Εδώ πάλι. Θα δείξω. Έχουμε δύο γλυκοπατάτες από το Ισραήλ. Βλέπετε τις ρίζες τους, βάζουμε μέσα στο νερό μέχρι τη μέση. Κάνουν περίπου 100 μέρες για να αφήσουν εδώ στο πάνω μέρος, βγάζει κλαδάκια τα οποία μετά τα αφαιρείς με ένα μαχαίρι μαζί με τον καρπό και το φυτεύεις στο χώμα, όπως και τις ρίζες. Μπορείς να αφαιρέσεις τη ρίζα και κάθε, περίπου τα φυτεύεις κάθε 60 με 80 πόντους, ίσως και μέτρο. Μπορείς να έχεις μια γλυκοπατάτα. Η γλυκοπατάτα είναι πιο, τα συστατικά της γλυκοπατάτας είναι πιο καλά απορρεθίσιμα από τον οργανισμό από την της πατάτας. Είναι πιο καλή για τον άνθρωπο. Απλά, όπως φυσικά σε όλα τα τέτοια, τις ψεκάζουν με ένα είδος, ένα επικίνδυνο χημικό, για να μην, να μην βγάζουν φύλλα μέσα στα σούπερ μάρκετ. Αποτίθεται τώρα αυτές είναι βιολογικές και μάλλον είναι γιατί μέσα σε δύο εβδομάδες έχουν βγάλει ρίζες. Αυτή είναι εδώ, δεν έχει βγάλει ακόμα όπως βλέπετε. Πάτε σε sweet potatoes, planting in water bottles, 2 months. In 3 months I will have my plants. Ένα κόλπο που επίσης υπάρχει που δεν γνωρίζουν πολύ, η γλυκοπατάτα, όταν γίνεται ένα μέτρο και απλώνει κάτω σαν την κολοκύφα στο χώμα, εκεί που κάνει η μάτια μπορείς να την κόβεις και να την μεταφυτεύεις και να κάνεις ακόμα πιο πολλές γλυκοπατάτες. Λοιπόν, αυτά θα δούμε πώς πλέον θα πάνε καλά πιστεύω, θα ξανά ανεβάσω ένα βίντεο.